Γιώργο, καλώς ήρθες. Έχεις έρθει με μια πολύ δυνατή παρέα και λέω δυνατή γιατί βεβαίως μεταφέρω αυτόν τον όρο από τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, από την ομάδα βεβαίως της Εθνικής, η οποία αγωνίζεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, της Εθνικής Κοφών, και βεβαίως θέλω να μου παρουσιάσεις τους καλεσμένους. Έχω γυρίσει βέβαια και την πλάτη μου εδώ στην κυρία Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, την ερμηνέα της Νοηματικής, η οποία θα φροντίσει βεβαίως για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι συνανθρωποί μας, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ακοής. Γιώργο, λόγο σε σένα. Και πριν τους παρουσιάσω, Λευτέρη, να μου επιτρέψεις να πω ότι χαρά μας που απόψε έχουμε εδώ την Εθνική Ομάδα των Κοφών ξανά στο στούντιο. Πριν λίγες μέρες είχαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σταυρακάκη, που είναι και κριτικός και πιστεύω ότι θα μας παρακολουθεί. Σωστά, σωστά. Αυτή την ώρα, ο κύριος Ήφης Σταυρακάκης. Σήμερα έχουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Κοφών, που χθες κέρδισε την Τουρκία. Θα τα πούμε στην πορεία, έσπασε και ένα μεγάλο αίτητο της τουρκικής ομάδας. Πολλές επιτυχίες, και νομίζω βρισκόμαστε έτσι ένα βήμα πριν τον τελικό και είμαστε στο πλευρό τους όλοι και αποδεικνύεται. Και γούρικο το Ηράκλειο, Λευτέρη. Γούρικο το Ηράκλειο. Μακάρι να γινόταν αυτό και για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που τελικά δεν κατάφερε να παίξει τα δύο παιχνίδια αυτά εδώ με Ιταλία και Γερμανία. Αν είχαμε παίξει εδώ, κάτι καλύτερο θα είχαμε κάνει σίγουρα, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη τον Δημητρίου. Coach, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα αυτό εδώ. Χαρά μας και τιμή μας να βρίσκεστε εδώ, βέβαιως. Να είστε καλά, είναι μεγάλη τιμή για μας. Καταρχήν που βρισκόμαστε στην Κρήτη και ελπίζω να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι από εμάς ότι η Κρήτη φέρνει γούρι, φέρνει διάθεση, γιατί μέχρι στιγμής όλα είναι πέραν των προσδοκιών μας. Και θα πω κάτι τώρα, να μου επιτρέψει, coach, που θα αρέσει και στον Λευτέρη τον Κομματάκη που έχω δίπλα μου. Φέρνει γούρι και το γιατί κουλέ. Γιατί εκεί έγινε το παιχνίδι χθες. Και στα πέναλτι, εντάξει, για να κερδίσει τα πέναλτι, πάντα χρειάζεται τύχη. Πάντα είναι δυνατή έδρα το γιατί κουλέ για όποιον αγωνίζεται μέσα στο χορτάρι. Ναι. Και βεβαίως εκεί θα γίνει και ο αυριανός ημιτελικός. Από τώρα, για να μην το ξεχάσω, το πω και άλλη φορά, από τώρα να το πούμε στον κόσμο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. 6 αύριο το απόγευμα, ημιτελικός Ελλάδα-Γερμανία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοφών. Έτσι, μάλιστα, στο γιατί κουλέ. Το οποίο ήδη, coach, μου έλεγε πριν που είμαι στο στούντιο ότι το θεωρείς καθαρά ποδοσφαιρική έδρα και έτσι είναι. Από την πρώτη στιγμή, όταν συζητάγαμε, ας πούμε, και για τα γήπεδα, θεωρούσαμε και ήταν μεγάλη χαρά να, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε, θα επιλέγαμε το γιατί κουλέ. Και μόλις από τον πρώτο παιχνίδι, είχαμε το Βέλγιο, ήταν πολύ κρίσιμο παιχνίδι για εμάς. Γιατί είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο και ειδικά για αυτά τα παιδιά, ξέρετε, τα οποία έχουν μια ιδιαιτερότητα, να το πω εγώ έτσι, τα παιδιά τα οποία είναι κοφοί και βαρύκοοι, βοηθάει πάρα πολύ να μην είναι μεγάλο αχανές κάτι, να είναι κλειστό, να μπορεί να είναι και πιο πολύ συγκεντρωμένοι. Αλλά βοήθησε πολύ γιατί ειδικά με το Βέλγιο και πόσο μάλλον χθες με την Τουρκία, ζεστάθηκε γρήγορα το γήπεδο. Ο κόσμος δηλαδή το αγκάλιασε και ήταν πιο καλή ατμόσφαιρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, να μας βοηθήσει και εμάς να δώσει ένα κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Το Παγκρίτο είναι ένα καταπληκτικό στάδιο και του Ηροδότου και Αρχανές, αλλά είναι μεγάλα γήπεδα. Το Γεντικουλέ είναι ένα γήπεδο το οποίο πρέπει να γίνονται όλα τα παιχνίδια εκεί πέρα. Και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξή του. Ειδικά απέναντι στην Τουρκία, που ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει ποτέ. Μια εξαιρετική ομάδα και τη δυσκόλεψε και το γήπεδο. Ένας πιο μικρός χώρος και εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ. Πόσα χρόνια είχε να χάσει η Τουρκία? Καταρχήν η Τουρκία ήταν το μεγαλύτερο φαβορί. Από το 2008 στην Πάτρα στο Παγκόσμιο πήρε την πρώτη θέση. Από τότε έχει πάρει Ολυμπιάδα, έχει πάρει Παγκόσμιο, έχει πάρει το Ευρωπαϊκό το 2015 στην Γερμανία, στο Ανόβερο, στην Ολυμπιάδα πάλι. Είναι μια ομάδα που έχει να χάσει 6-7 χρόνια, είναι αίτητη. Καταλαβαίνεις, Λευτέρη, τι ομάδα κερδίσαμε χθες, έτσι. Το αντιλαμβάνομαι και έχω πολλές απορίες και θέλω να τις ρωτήσω βεβαίως μετά τη συζήτηση. Βέβαια, να πω το εξής εδώ, ότι αν ρωτάγαμε τώρα τους Τούρκους γενικότερα και λέγαμε αν ήθελε, τι θέλαν περισσότερο, να κερδίσουν το Ευρωπαϊκό ή να κερδίσουν την Ελλάδα, θα σας λέγανε να κερδίσουν την Ελλάδα. Ξέρετε, ένας αγώνας πάντα Ελλάδα-Τουρκία είτε είναι στο σκάκι, στο τάβλι ή στο ποδόσφαιρο οπουδήποτε, είναι ένας σημαντικός αγώνας. Καλός ή κακός. Και υπήρχε μεγάλη ένταση. Αλλά και για μας ήταν πολύ μεγάλο το κίνητρο. Αν πιο πριν ρωτάγανε όλοι, επειδή κάναμε την ήττα με την Ιταλία, τελευταία στιγμή με το Βέλγιο, πήραμε την πρόκριση και δεν είχαμε το δικαίωμα να επιλέξουμε αντίπαλο, αν θέλαμε την Τουρκία ή την Ιρλανδία. Εγώ αυτό που είπα και σε όλα τα παιδιά, λέω ότι ό,τι καλύτερο ήταν να παίξουμε την Τουρκία. Δηλαδή, τι να παίξει τώρα, τι να παίξει τον τελικό. Ναι. Ήταν ένα έξτρα κίνητρο για μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πολύ να είμαστε πολύ προσιλωμένοι. Και ίσως για την Τουρκία ήταν αυτό το πρόβλημα, γιατί ήταν σε έναν όμιλο που έβαλε 20 γκολ.
Ξεκίνησε με 6, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. 6-8 γκολ τη βοήθησε να δεν είχε ρυθμό και αντιμετώπισε την πρώτη σκληρή ομάδα που βρήκε λίγο σκούρα τα πράγματα. Αύριο με τη Γερμανία είναι ανάλογο το επίπεδο. Είναι πολύ δυνατή η ομάδα και η Γερμανία, σαφέστατα. Αλλά αφού κερδίσαμε την Τουρκία, θα πω εγώ όλα τα μπορούμε. Πλέον όλα τα μπορούμε. Γενικά, αυτό που λέω και στα παιδιά, εγώ διορυτά χρησιμοποίησα πριν το Βέλγιο, του είπα του Καζαντζάκη το μην ρωτάς. Θα νικηθούμε, θα νικήσουμε, αλλά πολέμα. Αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Και ειδικά στη ζωή, το παράδειγμα αυτών παιδιών είναι ότι πρέπει να πολεμάμε. Δεν είναι η ζωή, πάντα δυσκολίες πρέπει να τις ξεπερνάμε. Και το επόμενο που τους είπα πριν τους Τούρκους, στην τελευταία μου ομιλία, ήταν ότι όταν ο Έλληνας ενωθεί, αλίμονο σε όλους τους άλλους. Το είχε πει και ο Τσόρτσιλ, άρα αυτό είναι. Οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Από τη στιγμή που είμαστε ενωμένοι, πλέον δεν έχουμε αποφευθεί με τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος της Κρήτης μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Το βλέπουμε, περπατάμε στο κέντρο του Ηρακλείου και βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να έρθει στο γήπεδο. Τους περιμένουμε όλους αύριο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί και η Γερμανία είναι ένα από τα φαβορί. Πιστεύω στο τέλος να είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός το Σάββατο, την Κυριακή με το κύπελλο εδώ να τα ξαναλέμε. Μακάρι να μας το φέρετε και το κύπελλο. Αν είναι Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα, κύριε Δημητρίου, για να φέρετε εδώ πέρα το κύπελλο. Και μια εβδομάδα να πάμε το κύπελλο, περιμένω και μια εβδομάδα παραπάνω. Δεν υπάρχει κανένα. Με χαρά να σας υποδεχτούμε και εσάς και όλα τα μέλη της ομάδας, έτσι, Γιώργο. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, πραγματικά πιστέψτε μας, που σας έχουμε εδώ, που ζούμε αυτό το τουρνουά, το διαφορετικό, ξεχωριστό από κοντά. Είναι μεγάλη τιμή για την εθνική ομάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο όλο αυτό που γίνεται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα. Coach, νομίζω ότι έχεις βρει ένα τρόπο με τους παίχτες σου να επικοινωνείς από όλες τις απόψεις να επικοινωνείς, έτσι, να περνάς τα μηνύματα που θέλεις και μας είπες τώρα κάποια πράγματα που... Με συγχωρείς, Γιώργο, και θέλω να κάνω και εγώ, γιατί τόση ώρα αυτό σκέφτομαι, κύριε Δημητρίου, πραγματικά, αφού σας συγχαρώ για τη μεγάλη προσπάθεια που έχετε καταβάλει, θέλω να προσπαθώ να μπω στην ψυχοσύνθεσή σας και σαν coach και σαν άνθρωπος που είστε τόσους μήνες, δεν ξέρω πόσο καιρό είστε coach στη συγκεκριμένη ομάδα, στην εθνική μας, αλλά θέλω να μας πείτε πώς τελικά καταφέρνετε και αγκαλιάζετε τις ιδιαιτερότητες αυτών των παιχτών και φέρνετε τελικά τόσο σημαντικά αποτελέσματα. Μας κάνουν υπερήφανους. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και τη χαρά να πω δύο πράγματα. Εγώ καταρχήν είμαι εκπαιδευτικός, δουλεύω... Η δουλειά μου είναι, δουλεύω σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα, στην Αγία Ζηρίδη, και τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι με τις ακαδημίες και με το αντρικό ποδόσφαιρο, στο Πανερυθραϊκό, στη Νέα Ερυθρέα. Άρα προσπαθούμε πάντα, ξέρετε, και τα παιδιά βοηθάνε στο, γιατί πρέπει να μπεις στην ψυχολογία τους, να μπορέσεις, τα παιδιά θέλουν άλλη μεταχείριση. Έτσι λοιπόν, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία πριν από 3 χρόνια να είμαι προπονητής στον Παναθλητικό Όμιλο Κοφών για να πάμε στο Champions League, όπου τα τελευταία 3 χρόνια πήραμε 2 ευρωπαϊκά τρόπαια, 2 Champions League αντίστοιχα, με ομάδες όπως είναι η Arsenal, η Uelva σε αυτό το επίπεδο, που πολύ μεγάλες διακρίσεις για την Ελλάδα. Άρχισα και εγώ το είδα σαν μια πρόκληση. Όταν λοιπόν μου έγινε πέρσι η πρόταση για την εθνική ομάδα μαζί με τον συνεργάτη μου τον Γιώργο τον Γκιώκα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και στην ΚΑΠΑ 21 που πήγανε πέρσι στην Σουηδία, προσπαθήσαμε λιγάκι να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά τα παιδιά με τις ιδιαιτερότητες που έχουν να τους κάνουμε ομάδα. Γιατί το ίδιο είναι και στους ακούοντες, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Η ομάδα, είτε είναι οπουδήποτε πάει να φτιάξει μια ομάδα, πρέπει να αρχίσεις να δένεις λίγο το παζλ για να ο καθένας να βάλει τα στοιχεία του. Για μένα ήταν πρόκληση γιατί έπρεπε να μπω στον κόσμο τους, να αρχίσω να τους καταλαβαίνω. Μάλιστα, φέτος εδώ στην διοργάνωση δεν έχω πάρει γερμηνέα. Προσπαθώ εγώ, δηλαδή και εγώ τώρα κρατιέμαι γιατί κάνω νοηματική. Προσπαθώ να μάθω νοηματική, να μπω στον κόσμο τους για να είμαι δίπλα τους. Βέβαια, με βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά, ξέρετε, διαβάζουν τα χείλη, με καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό που είπατε είναι ότι η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι παγκόσμια. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει γλώσσα, δεν έχει νόημα, είναι όλα τα ίδια. Και η νοηματική του ποδοσφαίρου, Λευτέρη, γιατί κάθε coach και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, πολλές φορές αντί να πει αυτό που θέλει, ο κάθε προπονητής, με κινήσεις και με νοήματα. Βέβαια. Και στο γήπεδο. Βλέπουμε πολλές φορές, Γιώργο, σε ένα κακό αποτέλεσμα μιας ομάδας και λέει coach, ας πούμε, λέει ο λαός ότι δεν έχει επικοινωνία ο προπονητής με τους παίκτες. Εδώ βλέπουμε ότι αν μη τι άλλο υπάρχει απόλυτη επικοινωνία, η απόλυτα σύμπνοια. Δουλεύουμε πάρα πολύ τα νοήματα, πάρα πολύ την επικοινωνία. Αν κάποιος αφήσει την μπάλα και στον αγώνα παρακολουθεί τους παίκτες, θα δείτε ότι σε κάθε δευτερόλεπτο γυρνάνε το κεφάλι του στον πάγκο για να έχουν συνεχή επικοινωνία με εμένα, γιατί είναι κλάσματα δευτερολέπτων. Στο ποδόσφαιρο το κανονικό μπορούμε να πούμε
μια φωνή από μακριά και λύθηκε το πρόβλημα. Μάλιστα, εγώ έχω κάνει και μια πρόταση πολλές φορές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στους ανθρώπους που εκπαιδεύουν τους προπονητές, που γίνεται ένα εξαιρετικό έργο και εκεί πέρα. Κάποια στιγμή, γιατί εγώ έχω βελτιωθεί σαν προπονητής μέσα από την συνεργασία μου με τους κοφούς, γιατί τα παιδιά βλέπεις πως βελτιώνουν την αντίληψή τους. Άρα, στοιχεία από αυτό μπορούν να βάλουν στο ποδόσφαιρο των ακουόντων για να βελτιώσουν πολύ πράγματα οι ομάδες στη δουλειά που κάνουν. Είναι εξαιρετικό το κομμάτι και όταν βλέπεις. Εγώ, όταν μπήκα χθες στα αποδυτήρια και σας το λέω και ανατριχιάζω, έβλεπα το πώς με πιάναν, πώς εσφίγαν, πόσο πολύ. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο πολύ θέλανε αυτό το πράγμα τα παιδιά. Πώς βγαίνει από μέσα τους όλο αυτό. Να ακούς τις κραυγές, γιατί δεν μπορούν να αρθρώσουν πολλές λέξεις. Να ακούς τις κραυγές που βγάζουν. Αυτό το μόνο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Για μένα προσωπικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου μέχρι τώρα στην προπονητική. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το σηκώσουμε. Είμαστε στο Ηράκλειο. Εδώ Βέβαια. Έχουν λυγίσει πολλές ομάδες και όλα γίνονται. Όταν είσαι στην Κρήτη, όλα γίνονται. Πάμε για μάχη της Κρήτης αύριο, μιας και είμαστε και με τη Γερμανία στο γήπεδο. Αυτό λέγαμε. Τούρκους, Γερμανούς, να δούμε τι άλλο θα μας έρθει. Αλλά ο αέρας της Κρήτης σε κάνει μόνο πολεμιστή. Μόνο πολεμιστή σε κάνει, δεν ξέρω, εδώ έχετε ένα κλίμα φοβερό. Αλλά οι άνθρωποι αυτό το πράγμα σου δίνουν μια άθεση. Από την ώρα που φεύγουμε από το ξενοδοχείο, να πάρουμε στο λεωφορείο, να πάμε στο γήπεδο, νιώθεις όλο αυτό από τον οδηγό, από τους φροντιστές, από τους ανθρώπους που από την ώρα που θα φάμε φαγητό. Ένα πράγμα πολύ, πολύ ενωτικό, πολύ ομαδικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος δυστυχώς, κύριε Δημητρίου, πραγματικά είναι αμήλικτος. Δεν έχουμε, μακάρι να μπορούσαμε να μιλάμε συνέχεια για το έργο αυτό. Γιώργο, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Ίσως έχουμε ένα έξτρα λεπτάκι που αξίζει από την σκηνοθέτη μας. Ωραία, Γιώργο, βεβαίως. Για να πούμε, θέλω να ρωτήσω, είδαμε κάποια πράγματα στο live streaming χθες της μετάδοσης. Στα αποδυτήρια τι έγινε, γυρίσατε στο ξενοδοχείο, τι έγινε? Γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει. Έχουν μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση οι παίχτες σας. Είναι παλικάρια, το έδειξαν χθες. Μέσα στα αποδυτήρια, τι ήταν αυτό που είπατε, που φαντάζομαι έγιναν πολύ όμορφες εικόνες? Εμείς αυτό που είπαμε πριν, είπαμε ότι πλέον εδώ που φτάσαμε είναι γιορτή, να μπουν μέσα στα παιδιά να το απολαύσουν. Είναι κάτι που δεν θα ξαναζήσουν στη ζωή τους. Μπορεί και να μην το ξαναζήσουν. Είναι μια όμορφη στιγμή. Πρέπει να κλείσουν όλα τα συναισθήματα. Στο τέλος ήταν μεγάλη γιορτή. Βέβαια, περιμέναμε και εμείς με την ώρα μας να φύγουμε πάνω στο ξενοδοχείο. Ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή. Και εδώ να πούμε την ευκαιρία ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε στο να γίνει αυτή η διοργάνωση εξαιρετικά εδώ στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους, θέλουν να μεταφέρουν ότι η Ελλάδα είναι αυτό, είναι κάτι όμορφο, να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Η Κρήτη είναι πανέμορφη και οι άνθρωποι από την Ομοσπονδία, ο πρόεδρος, όλοι οι άνθρωποι στην Οργανωτική Επιτροπή κάνουν εξαιρετικό έργο. Τα λεωφορεία είναι. Και αυτό, σαν Έλληνας, όχι σαν προπονητής, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάει έξω διοργανώσεις και πραγματικά δεν θέλω να πω για τα γήπεδα και αυτά. Εδώ είναι στολίδια όλα αυτό που ζουν οι ξένοι και είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και μακάρι να ξανάρθουμε στην Κρήτη με επόμενες διοργανώσεις. Και τελευταίο, coach, γιατί κλείνουμε πραγματικά, και Λευτέρη, ξέρω ότι είσαστε Λίβερπουλ και έχετε περάσει και από εκεί, έχετε συνεργαστεί με μια τεράστια ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είχα συνεργαστεί, είχα δουλέψει στη Λίβερπουλ πριν από το 2010 με τις σχολές των Ακαδημιών που ήταν. Ήμουνα στην Αγγλία, τότε τεχνικός διευθυντής ο Σεγούρα. Αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ και τον κλουμπ. Είναι μεγάλη αγάπη και είναι μεγάλη χαρά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ και μακάρι και εμείς κάποια στιγμή να λέμε ότι έχουμε ομάδες που είναι μακάρι σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι. Μακάρι. Συγχαρητήρια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και εσάς, κυρία Ξανθοπούλου, που βοηθήσατε με την νοηματική. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα για το ρεπορτάζ.